προς το Παλαιοφάλιρο. Bonjour, bonjour. Καλημέρα, Κωστή. Έχετε πλήρη επαφή, ξέρετε ακριβώς και τις συνθήκες τις καιρικές. Προστινώ και αναγνωρίζω σωστά. Έχουμε κάμερες παντού. Μάλλον αυτό είναι που με κάνει και φοβάμαι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι πάντως ότι παρακολουθώντας τη συζήτηση την προηγούμενη, θυμήθηκα ότι όταν ήμασταν εμείς πιτσιρικάδες, βέβαια υπήρχαν κάτι ταινίες ιταλικές με το Φράγκο και το Τζίτσο. Μπράβο. Και έλεγε ο Φράγκο και το Τζίτσο. Λέει, Τζίτσο το λιμάνι φεύγει. Λοιπόν, εντάξει, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά πουλάμε τα λιμάνια όλα, πάντε να έχει. Εντάξει, είναι για 40 χρόνια, θα μείνουν εδώ, δεν πετάνε τα λιμάνια, θα μείνουν στη χώρα, αυτό λέμε. Πετάνε, ναι. Αλλά εμείς πια, ας πούμε, θα έχουμε γίνει μάλλον να σκόνη. Όταν θα επιστραφούν τα λιμάνια στους Έλληνες για την αποκλειστική τουλάχιστον εκμετάλλευσή του. Αυτά πάθαμε πιστεύοντας ότι θα μπορούσαμε να χρωστάμε χωρίς να εξυπηρετούμε τα χρέη μας. Από εδώ και πέρα ελπίζω να έχουμε βάλει μυαλό, γιατί νομίζω ότι αυτό το μυαλό είναι που έκανε τους ξένους θεσμικούς τουλάχιστον να κρατάνε ακόμα την ελληνική αγορά στις 1.100 μονάδες, να μην την αφήνουν να πέσει πιο κάτω, όπως αναφορά το μέσο όρο. Ενώ γενικότερα αυτό που είπαμε από χτες και που ισχύει, φίλες, φίλοι, αγαπημένα μας παιδιά, είναι ότι οι ίδιοι οι επαγγελματίες δεν ξέρουν αυτή την ώρα ακριβώς ποιο είναι το συμφέρον τους. Τι τους συμφέρει δηλαδή? Τους συμφέρει να έχουν μια χαμηλών ρυθμών ανάπτυξη που θα είναι όμως με χαλαρές συνθήκες δανεισμού, ή του συμφέρει να πάρει φόρα ακόμα περισσότερο η αμερικάνικη και η παγκόσμια οικονομία και να έχουν πληθωριστικές πιέσεις, αλλά παράλληλα να έχουν και ρυθμούς ανάπτυξης που βοηθάνε την κερδοφορία, αναγκάζοντας όμως τις κεντρικές τράπεζες να ανεβάζουν τα επιτόκια για να σταματήσουν ακριβώς τον πληθωρισμό. Δηλαδή, τούτη την ώρα οι αισιόδοξοι και οι απεσιόδοξοι αλλάζουν εύκολα στρατόπεδα και γι' αυτό το λόγο οι μεταβολές ειδού είναι οριακές. Mm. Εντάξει, όλες τις ημέρες βλέπεις ότι πάει να φύγει προς τα κάτω η αγορά. Οπ, διορθώνει μετά από την Παρασκευή, το έχουμε δει αυτό στην Αμερική. Όσον αφορά δε την Ευρώπη, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια φάση οριακής μικρής ανόδου, σεμνής ανόδου. Το γιατί, από ό,τι παρακολουθώ εγώ, ακόμα και τώρα, οι περισσότεροι οικονομικοί αναλυτές υπογραμμίζουν τη δυνατότητα που φάνηκε πως έχει το σύστημά μας, το ευρωπαϊκό εννοώ σύστημα, εν θέλεις και το παγκόσμιο, στο να διασώζει τις τράπεζες την ώρα που αυτές έχουν βρεθεί στο χείλος του κρεμού. Δεν επιτρέπεται πια να υπάρξει μια ολική καταστροφή τραπεζών, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ τουλάχιστον, και αυτό είναι που διασφαλίζει και τους ξένους αναλυτές και κάνει τις κινήσεις τους λιγότερο, να πούμε, κινούμενες από φόβο, αλλά από μια στάση αναμονής. Ναι. Λοιπόν, πάμε, Κώστα. Ναι, τώρα βλέπουμε ασιατικά χρηματιστήρια. Τι έγινε σήμερα στα ασιατικά? Ναι. Στα ασιατικά συνεχίζεται αυτή η επιφύλαξη. Και βεβαίως είναι και το μήνυμα που βλέπετε στο κάτω μέρος. Δηλαδή, στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Αμερικάνικου χρηματιστηρίου, ναι, που λένε, παιδιά, θα ανοίξουμε μάλλον πτωτικά. Ενώ ήδη αυτό έχει επισυμβεί 2-3 φορές τώρα. Που σημαίνει πως ψάχνονται για το πώς θα αντιμετωπίσει η Fed την υπόθεση. Διασώζω τις τράπεζες Silicon Valley κλπ., αλλά παράλληλα προσπαθώ να φρενάρω τις πληθωριστικές πιέσεις. Είναι μια δύσκολη άσκηση που υποτίθεται ότι θα την διεκπεραιώσει με επιτυχία ο Τζερόμ Πάουελ με τη βοήθεια της Τζάνετ Γιέλεν, αν και νομίζω ότι και οι δύο αυτοί περίπου στα τρυφά ψάχνονται, στα τυφλά ψάχνονται. Πολύ πιο καλά πρέπει να είναι η κυρία Λαγκάρτ, και αυτό φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο οι ξένοι θεσμικοί αντιμετωπίζουν τις ευρωπαϊκές μετοχές, τους δίνουν περισσότερες προοπτικές από τις αμερικάνικες, στην τρέξο βέβαια, στην κυρία. Mm-hmm.
Για να ωραία. Δούμε και την επόμενη κάρτα, λοιπόν. Αμέν, να και η επόμενη μας κάρτα. Η επόμενη μας κάρτα είναι η γνωστή, πολύ σημαντική κάρτα που αφορά στις αποδόσεις των ομολόγων, η μεγαλύτερη αγορά, εκεί που καταφεύγουν όλοι οι πραγματικά ζάμπλουτοι διαχειριστές, ακριβώς γιατί μπορεί να έχει μικρότερες αποδόσεις, αλλά έχει και λιγότερη, να το πούμε έτσι, μικρότερη πιθανότητα μεγάλης χασούρας. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τις προτιμούν όλοι. Και τι βλέπουμε, αγαπητοί μου φίλοι, βλέπουμε ότι η Ελλάδα που σήμερα το πρωί από το 4.25 έφτασε μέχρι το 4.30, δεν πέρασε όμως ποτέ το 4.37 των Ιταλών. Τούτη την ώρα είναι καλύτερη, θεωρείται πιο αξιόπιστη από τους Ιταλούς, δεν ξέρω πώς, γιατί ειλικρινά σας το λέω, μου κάνει εντύπωση το ότι επιμένει να είναι η απόδοση του Ιταλικού δεκαετούς πιο ψηλά από το ελληνικό, αλλά... Σωστά το είχαν προβλέψει η Societe General και η JP Morgan που έλεγε παίξτε ανάποδα τα δύο αυτά ομόλογα για να βγάλετε λεφτά και αυτή την εποχή. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν τούτη την ώρα θεωρούμε τα πιο αξιόπιστοι από τους Ιταλούς. 4.23 το ελληνικό τώρα το δεκαετές και 4.36 το ιταλικό που είδα τώρα στην πλατφόρμα. Μα τι λέμε, αυτό ακριβώς λέμε. Αυτό ακριβώς λέμε. Και ξέρεις κάτι Ανέστη, αυτό... Μπορεί για μας να είναι λίγο αλλού φαν πάρκ. Δηλαδή δεν είμαστε διαχειριστές ομολόγων. Δεν ξέρουμε προφανώς ακριβώς τη δύναμη αυτών των ποσοστών. Όμως είναι φοβερά σημαντικό για τους πραγματικά μεγάλους τραπεζίτες. Που σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται για την Ελλάδα που εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Και έχουν δίκιο εκείνοι που λένε ότι κύριοι αφευθυνόμενοι στους Έλληνες θεσμικούς και επενδυτές, δεν έχετε καταλάβει σε πόσο καλύτερη κατάσταση βρίσκεται η οικονομία σας από τις υπόλοιπες. Νομίζω το είπε ο κύριος Γουάτσα αυτό κάποια στιγμή απευθυνόμενος στους Έλληνες. Αλλά βεβαίως για να μπορέσουμε εμείς αυτό το πράγμα να το αντιληφθούμε πρέπει να το δούμε στο ταμπλό της Αθήνας. Και το ταμπλό της Αθήνας θα μας το δείξει εάν μας δείξει ότι επιστρέφει το αγοραστικό ενδιαφέρον για τις τράπεζες, κάτι που δεν υπήρξε χθες. Mm-hmm. Αντίθετα, αυτού του είδους οι αποδόσεις είναι αυτές οι οποίες διαμόρφωσαν μια παράξενη σχέση ανάμεσα στο ευρώ και το δολάριο. Και πρέπει να το δούμε αυτό. Οπαλάκια, να το. 101,31 πριν από... Τέσσερις εβδομάδες ήταν στο 104 ακόμα κάτι και επίσης βλέπουμε ότι εκτός από το ότι έχει πέσει στο 101,3 να το πω χοντρικά ο δείκτης του δολαρίου ξαναπέρασε στο 1,10 κάτι η σχέση ανταλλαγής ευρώ-δολαρίου που σημαίνει ότι είναι εμφανής η εξασθένιση του δολαρίου με αντίστοιχη η ίδια ισόπωση ενίσχυση του ευρώ. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως και που φυσικά το εισπράττω από αυτά που διαβάζω και ακούω, πως θεωρείται η ευρωπαϊκή η οικονομία της Ευρωζώνης ότι είναι μια οικονομία με μεγαλύτερες πιθανότητες να αντέξει, να μην εμφανίσει σημαντική υποχώρηση των ρυθμών ανάπτυξης, σε αντίθεση με την Αμερικανική, που οι περισσότεροι τούτη την ώρα υποστηρίζουν ότι στο δεύτερο εξάμεινο είναι βεβαία η ύφεση. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε ακούω να δούμε... Ακούω τη Μαρία. Πες μας Μαρία, τώρα τι ακριβώς θέλεις εσύ να δεις εδώ. Όχι. Σήμερα πραγματικά είχα πολύ ενδιαφέρον να ακούσω τις εξηγήσεις σου, γιατί είναι κόκκινοι και οι ασιατικοί δείκτες. Και γενικά, το γενικό κλίμα ήθελα να μας μεταφέρεις. Φυγή από ρίσκο. Φυγή από ρίσκο μέχρι ότου έρθει η 5η Μαΐου. Γιατί τα εταιρικά αποτελέσματα εξακολουθούν τα μισά να δίνουν κατεύθυνση προς την αισιοδοξία και τα άλλα μισά προς το πότε πάθαμε και τι έρχεται ακόμα. Δηλαδή δεν έχουμε τούτη την ώρα μια ανάγνωση δεδομένων μακροοικονομικών που θα ανατρέψει αυτό το τι θα κάνουμε τέλος πάντων. Θα πάμε προς τα μπρος ή προς τα πίσω όσον αφορά την παγκόσμια ανάπτυξη. Αυτό είναι το θέμα. Είναι λίγες οι ημέρες, μην κοιτάμε τώρα, είναι λίγες οι ημέρες και οι συνεδριάσεις που μεσολαβούν μέχρι να ακούσουμε το χρησμό της Fed.
Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα και μετά θα απελευθερωθούν οι αγορές και θα πάρουν, κατά την ταπεινή μου άποψη, ανωδική δυναμική. Τώρα, τι συμβαίνει όσον αφορά στους επιμέρους δείκτες, το βλέπετε, όσον αφορά την Ελλάδα μας. Βλέπουμε ότι έχουν αρνητικές μεταβολές, τι να κάνουμε, και μάλιστα οδηγεί με τις απώλειές του ο δείκτης των τραπεζών. Εκεί είναι που ξεφορτώνουνε και ξεφορτώσανε ξαφνικά και άγρια κάποια στιγμή προς το τέλος οι θεσμικοί. Ίσως αυτό ήταν ένα μέρος από την τακτική τους για να τρομάξουν τους υπολείπους να ρευστοποιήσουν γρήγορα. Είναι όμως οι μέρες που στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο οι τράπεζες θα μας πούνε τα κέρδη τους, όχι μόνο στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο οι μεγάλες, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο νομίζω ότι υπάρχει αυτή η επιφύλαξη. Όσον αφορά τις επιμέρους μετοχές, να τες οι κακομοίρες μας, έχουν όλες όσες έχουμε επιλέξει από την αρχή του δεύτερου τριμήνου, γιατί αυτές είναι, όποιος θυμάται καταλαβαίνει, είναι εκτός τραπεζών, έχουν τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα, αλλά όχι εάν λάβουμε υπόψη και τις τραπεζικές, εκεί γίνεται ο χαμός. Σκεφτείτε ότι χθες δεν είχε καν πακέτα, αλλά τα λιγοστά πακέτα που υπήρχαν ήταν για την Αλφα και την Eurobank, αν δεν κάνω λάθος, ή για την Πειραιώς, που σημαίνει ότι εξακολουθούν να πακετάρονται οι ξένοι θεσμικοί πάνω στις τράπεζες χωρίς να μιλάνε, και βεβαίως σωστά, δηλαδή στις πτωτικές συνεδριάσεις. Μάλιστα. Αυτά από μένα. Εύχομαι καλή συνέχεια. Επίσης, πολύ σας ευχαριστούμε, Κώστα. Πραγματικά ηλιόλουστο Θάλιρο, το οποίο έχει και πολύ ωραίες δύσεις. Απογευματάκια. Αξίζει του κόπου να τις απολαύσετε. Να είσαι καλά, Κώστα Ιωαννίδη. Γεια σου, Κώστα. Τα λέμε αύριο. Τα στέλνουμε. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλημέρα. Και όσοι επιθυμείτε κάτι περισσότερο,